Λουίζα Κροντήρη, έλα Λουίζα μου. Καλή σας ημέρα και πάλι. Έχουμε μια καταγγελία από την ΒΟΕΔΗΝ που αφορά το Ιπποκράτειο. Όπως μαθαίνουμε, μιλήσαμε και με υγειονομικούς μέσα από το νοσοκομείο. 21 υγειονομικοί από την οτορινολαρυγολογική Ιπποκρατίου. Από την οτορινολαρυγολογική, γιατί κόπηκε η γραμμή, ναι, του Ιπποκρατίου. Ναι, ναι. Έχουν τεθεί σε καραντίνα 7 ημερών. Είναι 11 νοσηλευτές και 10 γιατροί. Ένας γιατρός βρέθηκε θετικός στον ιό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς κόλλησε, γιατί δεν είχε ούτε ταξιδιωτικό ιστορικό, ούτε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Κάνουν κάποιες εικασίες στο νοσοκομείο ότι θα μπορούσε ίσως να είναι και από την εξέταση κάποιου ασθενούς, αλλά δεν τον γνωρίζουν. Έχει λοιπόν κλείσει η κλινική για απολίμανση. Θα μείνει κλειστή για 7 μέρες. Είχε λίγους ασθενείς μέσα από ό,τι μας λένε. Ήταν μονοψήφιος ο αριθμός. Ναι. Και έχουν μεταφερθεί αυτοί σε άλλες κλινικές. Προς το παρόν, κανένας από τους υγειονομικούς που είναι σε καραντίνα δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα. Θα παραμείνουν παρόλα αυτά στο σπίτι τους, θα επιτηρούν την υγεία τους. Ο ίδιος ο γιατρός που έχει βρεθεί θετικός, ίσως μας λένε ότι μπορεί να χρειαστεί και να νοσηλευτεί. Αυτό όμως ακόμα δεν είναι σίγουρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρίτανη, πραγματικά είναι αυτό το οποίο μας λέγατε από την αρχή, ότι πρέπει να δώσουν βάση στην ιατρική κοινότητα, νοσηλευτές και γιατροί, σε όλα τα μέτρα προφύλαξης και ασφαλείας. Δηλαδή να βλέπουν όλα τα περιστικά με όλη την προσοχή που πρέπει να δώσουν. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε Βλέπουμε, τη στιγμή τι επίπτωση θα έχει στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας μας. Και ακριβώς δεν αντιλαμβάνομαι την έννοια της καταγγελίας. Αυτή είναι μία αναφορά. Υποθέτω ότι κακώς χρησιμοποιήθηκε η λέξη καταγγελία. Ακριβώς. Δεδομένου ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε.